πόλεμο. Μα μ' αρέσει το τσάι. Κύριε Ταγματάρχα, πώς συνέπεσε να γίνεται τόσο ειδικός στην εκτουπλησίων μάχη εν δια του στυλέτου? Περισσότερο από 30 χρόνια υπηρετούσα στη μυστική αστυνομία στην Ανατολή. Το καθήκον μου εκεί απαιτούσε να συλλαμβάνω και να εξοντώνω τρομερούς εγκληματίες, ώστε έπρεπε να μεταχειριστώ και να αντιμετωπίσω κάθε είδους τέχνασμα και δολοπλοκή. Όταν διοργάνωσα και εξεγύμνασα ομάδας αντιστασιαστών για την αστυνομία της Σανγκάης, ανέπτυξα ύστερα από πολλά πειράματα ένα σύστημα με λαμπρά αποτελέσματα. Η σημερινή όμως τακτική του πολέμου απαιτεί πολύ δραστικότερα μέτρα. Ο μόνος μας σκοπός είναι να εξουδετερώσουμε ή να σκοτώσουμε τον εχθρό μας. Γι' αυτό διδάσκω ό,τι ονομάζω μπαμπέσικη πάλι. Δεν υπάρχει υποτισμός. Δεν υπάρχουν άλλοι κανόνες εκτός ενός. Σκότωσε προτού σε σκοτώσει. Δεν νομίζετε ότι ο ανδρισμός, σαν έναν αγώνα σαν το δικό μας, δεν συμβιβάζεται με την μπαμπεσιά? Μάλιστα. Εμείς έχουμε εκφύσεως αντιπάθεια για μια τέτοια πάλι. Όταν όμως σκεφτούμε τα άτιμα και εξοντωτικά μέτρα του εχθρού και την αποτελεσματικότητα αυτής μας της μεθόδου, τότε ασφαλώς θα πιστώμεν ότι μάλλον επιβάλλεται. Εγώ, τουλάχιστον, νομίζω ότι ουδέποτε θα μπορούσα να μάθω την χρήση του στελέτου. Όχι, είναι εύκολο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εμπιστοσύνη σας εμπνέει και πόσο γρήγορα μπορείτε να τελειοποιηθείτε στη χρήση του. Πολύ καλά. Να σας το αποδείξω. Λοιπόν, έτοιμο. Πάρε το μαχαίρι σου. Μη το φοβάσαι. Κράτησε το με τον αντίχειρα και το δίκτυ. Με την παλάμη προς τα άνω. Σύρε το προς τα αριστερά σου. Έτσι. Αναποδογύρισε το χέρι σου με την παλάμη προς τα κάτω. Ξανασύρε το προς τα δεξιά. Ένα, δύο. Μπράβο. Ένα, δύο. Στη βραδία κίνηση μπορείτε να δείτε ότι είναι μια κυκλική κίνηση του καρπού και του βραχίωνος. Με ταχύτητα. Άφησε τον καρπό του χεριού σου ελεύθερο, σαν να κονίζεις ξηράφι. Έτσι, μπράβο. Δεν υπάρχει άνθρωπο στη ζωή του που να μην φοβάται τη λάμψη του μαχαιριού, ώστε έχει το υποδιακή κίνηση να στράφει μπροστά του. Εφόσον αναπάβεσαι, παίξε με το μαχαίρι για να οικειοποιηθείς μαζί του. Εκτίμα την αξία του. Επίσης, από τη θέση του αντιχειρός σου στον προφυλακτήρα του μαχαιριού, μπορείς να καταλάβεις αν το μαχαίρι είναι η κατάλληλη θέση για να κόψει και όχι να χτυπήσει με τα πλάγια της λεπίδας. Η λεπίδα να είναι πάντοτε παράλληλος με το έδαφος. Περισσότεροι από εσάς θα πάρετε την κατάλληλη στάση μόνοι σας. Αρκεί να στηρίζετε το βάρος σας στα δάχτυλα των ποδιών σας. Στηρίξου καλά με τα δάχτυλα. Άφησε τα γονατά σου ελεύθερα. Βλέπεις πόσο εύκολο είναι να μετακινήσεις το βάρος σου. Το πιο σπουδαίο πράγμα που πρέπει να προσέξεις είναι να έχεις τα γόνατα σε κάθετο γραμμή με τα δάχτυλα των ποδιών σου. Έτσι βαστάς την ισορροπία σου πάντοτε. Στα δάχτυλά σου. Αυτό σου δίδει σταθερή επιθετική στάση. Αυτή είναι η φυσική στάση σε όλα τα αθλήματα. Η ευνηδιαστική κίνηση είναι για να τον σκοτώσεις. Το χρησιμοποιείς για την τελειωτική επίθεση να ξεμπερδέψεις τον αντίπαλό σου. Δοκίμασε τώρα. Δεξιά, αριστερά, εμπρός. Έτσι, μπράβο. Ένα, δύο, τρία. Είναι προέκταση του βραχίωνος. Το αριστερό πόδι εμπρός τώρα. Ένα, δύο, εμπρός. Έτσι έχεις ακτίνα δράσεως 3 μέτρων. Μη σε μέλη για ισορροπία. Δεν υπάρχει πραγματική άμυνα εναντίον του στυλέτου. Μερικοί επιμένουν ακόμη ότι μπορούν να σε αφοπλίσουν. Να δούμε λοιπόν. Έστω και αν ακόμη σε πιάσει από το βραχείο, να κοίτα τι μπορείς να του κάνεις στο χέρι. Θέλεις να δοκιμάσεις και πάλι? Εντάξει, ειδού το χέρι σου. Φαντάσου τι μπορεί να συμβεί αν ήθελε κανείς δοκιμάσει με το αριστερό του χέρι. Ας δοκιμάσει να σε πιάσει από τον βραχίωνα.
Η βραδία κίνησης του καθέτου χτυπήματος δείχνει πως ολόκληρο το βάρος του σώματος ρίχνεται σε κάθε κίνηση του στελέχου. Βάλε όλη σου τη δύναμη σε κάθε χτύπημα. Για δες τι άμυνα μπορείς να αντιπαρατάξεις. Λέγε στον αντιπαλό σου, το μολόν λαβέ. Α, άφησε τον να δοκιμάσει. Εμπρός λοιπόν, ο κλαδόν. Στηρίξου καλά στα δάχτυλα. Κινήσου ελεύθερα και σταθερά. Τώρα βάλε δύναμη στην ορμή σου. Ένα, δύο, τρία. Για το οριζόντιο κτύπημα φέρε το χέρι σου στο στήθος και τέντωσέ το προς τα έξω. Με το λοπίδι παράλληλο με τη γη. Βάστα το να τη χειρά σου τεταμένον επί της λαβής, ώστε να μην στραμπολίξεις το χέρι σου. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Κάνε μια τελεία στροφή. Λοιπόν, βάλε όλη σου τη φόρα και θέρισε. Έτσι, όποιος και αν βρίσκεται σε ακτίνα 2 μέτρων, είναι στο χέρι σου. Είναι γνωστόν ότι όποιος και αν ήθελε βάλει το πιστόλι στην πλάτη σου, μπορείς να τον αφοπλίσεις. Το μαχαίρι όμως είναι πιο αποτελεσματικό. Ένα εκατοστόν του μέτρου της λεπίδος υπερβάζει οποιονδήποτε στο δικό σου ύψος, βάρος, ηλικία και δύναμη. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Η ταχύτητα με την οποία χάνει κανείς τα συστήσεις του ή πεθαίνει εξαρτάται φυσικά από το είδος της αρτηρίας που σπάζει. Οι αρτηρίες επιδεικνύονται εδώ κατά βαθμό τροστότητος. Πρώτη είναι του βραχίωνος. Έπειτα ο καρπός. Λαιμός. Όμως. Καρδιά. Στομάχι. Αλλά μη σε στεναχωρεί το όνομα. Να ξέρεις μόνον που είναι. Η καρδιά ή το στομάχι όταν δεν προστατεύονται από οπλισμό είναι καλή στόχη. Έστω και μια μικρή πληγή στο στομάχι θα αποθαρρύνει τον αντίπαλο. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Θυμήσου τις αρτηρίες κατά αυτή τη σειρά. Βραχίων. Καρπός. Λαιμός. Όμως, καρδιά, στομάχι. Η καλύτερα εξάσκησης με το στιλέτο είναι η σκιοπάλη. Όπως ο πυγμάχος. Φαντάσου ότι ο αντιπαλός σου είναι παντού. Χτύπα τον. Βάλε 15 έως 25 οκάδες βάρος σε κάθε σου χτύπημα. Θέριζε, όρμα εμπρός. Από πίσω σου. Μη σταματάς. Βάστε το στιλέτο υπό διαρκή κίνηση. Στα δαχτυλά σου πάντε. Άφησε το σώμα σου ελεύθερο. Η βραδία κίνησης σου δείχνει πώς μπορείς να κρατήσεις την ισορροπία σου εις οποιανδήποτε στάση. Μη φοβάσαι για τα πόδια σου. Έσω επιθετικός. Στα δάχτυλα των ποδών σου. Ρίξε όλο σου το βάρος στην επίθεση. Αρμονία και ευστροφία θα επακολουθήσουν μόνα τους με την εξάσκηση. Αυτή είναι καλή εξάσκηση, ιδανική για σωματική ανάπτυξη όπου ο χώρος και ο χρόνος είναι ανεπαρκής. Θα παλέσεις σε ανώμαλα εδάφη, επάνω σε σκάλες, σχεδόν σπάνια σε ομαλές επιφάνειες. 70 μέτρα διαδρομή αρκούν για να πιστείς αν αντέχεις ή όχι. Θέριζε με το μαχαίρι συνεχώς, κυνήγα τον αντίπαλον όπου και αν βρίσκεται. Μη φοβάσαι αν πέσεις, δεν παθαίνεις τίποτα. Πιάσε το στιλέτο με όλη σου τη δύναμη. Σε κάθε σου χτύπημα πρόσθεσε όλο σου το μίσος, τον θυμό και την αποφασιστικότητα να σκοτώσεις. Όρμησε για τα χέρια και το πρόσωπο πρώτα. Έπειτα, όταν ο αντίπαλος έχει πληγωθεί, όρμησε και τελείωσε τον. Εξαρτάται από σένα που θέλεις να φέρεις το στιλέτο. Βάλ' το σε μέρος που να μπορείς να το τραβήξεις όσο το δυνατόν εύκολα και φνηδιαστικά. Όταν τραβάς το μαχαίρι, όρμησε απάνω του αμέσως. Μη αργοπορείς με μια τέτοια κίνηση. Διάτρεξε την πιο βραχή απόσταση από τη θήκη στο σημάδι. Εξασκήσου μπροστά σε καθρέπτη. Συντόμευσέ το μέχρι ενός εκατοστού του δευτερολέπτου. Εν περιπτώσει δεν είδατε πού θα ήθελε το μαχαίρι, θα βραδύνω με την ταινία. Αυτό το μικρό τέχνασμα
ρίχνει τον αντίπαλο εκτός ισορροπίας και είναι στο έλεος του στυλέτου σου. Μερικοί ισχυρίζονται ότι δήθεν μπορούν να αντισταθούν σε τέτοια επίθεση με την κλωτσιά τους. Ασφαλώς θα χάσουν το ποδάρι τους αν το δοκιμάσουν. Δοκίμασε να δεις. Ένα, δύο, εμπρός. Κόψε το ποδάρι. Τώρα το λαιμό του πέρα για πέρα. Ένα, δύο, σχίσε. Σχίσε τον φαρδιά πλατιά. Χτύπα τον αντίπαλό σου πίσω από το κεφάλι και σχίσε τον μπροστά από κάτω ως άνω. Το στιλέτο είναι σιωπηλό, θανάσιμο όπλο. Είναι έξοχο για φύλακας και σκοπούς. Δεν πειράζει το αίμα. Μόνο ξεμπέρδεψέ τον με ησυχία, χωρίς θόρυβο. Το στιλέτο είναι θαυμάσιο το νοτικό στο ηθικό. Ο άνθρωπος που δεν βαστά ένα, ιδίως στο σκοτάδι, ευρίσκεται εις μειονεκτική θέση. Εάν συναντήσει κάποιον, φυσικά κατέχεται από φόβο εφόσον είναι εντελώς άοπλος. Ο φόβος τον παραλύει έστω και για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου που ίσως να εσήμαινε τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Αλλά για βάλ' του ένα μαχαίρι στο χέρι και η υπόθεση είναι εντελώς διαφορετική. Γίνεται επιθετικός και έχει πεποίθηση στον εαυτό του. Έχει και ψυχολογική αλλά και ουσιαστική βοήθεια. Όταν συναντά έναν αντίπαλο πηγαίνει κατ' επάνω του. Με ορμή, βέβαια. Γίνεται κυνηγός από κυνηγούμενος. 20% της αξίας του στυλέτου έγκυται στη γνώση του μαχητού ότι το έχει επάνω του. Ξέρει ότι η μόνη άμυνα εναντίον του είναι η εφόρμηση των 70 μέτρων. Ώστε τώρα, όταν συναντά έναν αντίπαλο, πηγαίνει κατ' επάνω του με ορμή. Όταν ο μαθητής φτάσει σε αυτό το στάδιο, θα είναι αρκετά εξοικειωμένος με το στυλέτο, ώστε να θέλει ένα μαζί του πάντοτε. Μπορώ να το δω το στυλέτο, κύριε Ταγματάρχα? Γιατί όχι, μάλιστα. Το όντι είναι πολύ ωραίο όπλο.